Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές, αφού θα ξεσπάσει φωτιά στο νοσοκομείο και η Μπαχάρ παγιδεύεται στις φλόγες. Τις επόμενες ημέρες και ενώ ο Τίμουρ συνεχίζει να προσπαθεί να είναι κοντά της, συμβαίνει μια μεγάλη καταστροφή στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή ένα μηχάνημα βραχυκυκλώνει και οι καπνοί πνίγουν όλους τους ορόφους. Αμέσως η Μάνης Ναγερμός και οι γιατροί με τους νοσηλευτές θυσιάζονται για να σώσουν όλους τους ασθενείς. Σε κάποια φάση ο Ράς διαπιστώνει πως η Μπαχάρ λείπει. Το ίδιο αντιλαμβάνονται και ο Εύρεμ και ο Τιμούρ και μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο για να την βρουν. Εκείνη είναι παγιδευμένη σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Για πολλή ώρα καλούσε σε βοήθεια, αλλά κανείς δεν την άκουγε. Κάποια στιγμή από τους πυκνούς καπνούς αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις της. Πέφτει στο πάτωμα, ώσπου ξαφνικά ακούει κάποιον να φωνάζει το όνομά της. Ο Εύρεμ με τον Τίμουρ εντοπίζουν το κλειδωμένο δωμάτιο και σπάνε την πόρτα για να μπουν μέσα. Βρίσκουν την Μπαχάρ σε άσχημη κατάσταση και τη βγάζουν αμέσως έξω. Της προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια, αφού συνέρχεται εκείνη, τους ευχαριστεί, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να διαπιστώσουν αν όλοι κατάφεραν να βγουν εγκαιρός. Λες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.